Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είδαμε δυστυχώς εχθές το βράδυ σκηνές αποκρουστικές και αναφέρομαι στη σκηνή ξυλοδαρμού του αστυνομικού, ο οποίος ήταν πεσμένος στο οδόστρωμα και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τον κλωτσάγαν στο κεφάλι. Είναι πράξεις καταδικαστές, είναι πράξεις αποτρόπες, είναι πράξεις κολάσιμες και ηθικά και ιδεολογικά και βεβαίως ποινικά. Και παίρνουμε όχι αποστάσεις, δηλώνουμε θαρσώς ότι είμαστε απέναντι, δομικά, σε τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Δυστυχώς όμως, πολιτικά αποκρουστικό είναι η απόπειρα που γίνεται από την κυβέρνηση για ταύτιση της μαζικότατης παλαϊκής, θα σας έλεγα, κινητοποίησης που έγινε στη Νέα Σμύρνη με τέτοιου τύπου περιστατικά. Αυτό είναι το πολιτικά αποκρουστικό. Και αν έχετε καμία αμφιβολία, κάντε μία βόλτα στη Νέα Σμύρνη για να καταλάβετε τι σημαίνει και στην κοινωνία. Εάν επιχειρείτε να ταυτίσετε τον κόσμο όλο αυτό που κατέβηκε να διαμαρτυρηθεί για τα περιστατικά της αστυνομικής βίας με την αποκρουστική πρακτική μιας μειοψηφίας η οποία είναι καταδικαστέα από όλους μας, βαδίζετε σε πολύ λάθος δρόμο και θα σας έρθει λογαριασμός που θα σας εκπλήξει. Μην το κάνετε αυτό. Το έκανε και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Είναι ολισθηρός δρόμος, ξέρετε. Και το έκανε και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος σε ένα διχαστικό διάγγελμα δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια, όχι να εκφράσει μερικώς, όχι να έρθει σε διάλογο, αλλά να δείξει ότι αντιλαμβάνεται τις αγωνίες του κόσμου που ξεσηκώθηκε και κινητοποιήθηκε. Και αυτό είναι οδυνηρό. Είναι ο αρχιτέκτονας του διχασμού. Είναι ο βασικός αυτουργός και δεν είναι στα γεγονότα της Νέας Σμύρνης, όπου είδαμε μετά το βράδυ βεβαίως εν είδη αντεκδίκησης για το αποτρόπαιο συμβάν του ξυλοδαρμού, του αστυνομικού, να πηγαίνουν στο σωρό και να μαζεύουν και να χτυπάνε κόσμο χωρίς κανένα λόγο. Να εμφανιστεί και η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να μας πει αν είναι ικανοποιημένη από την ομάδα δράση, λοιπόν. Ή θα κρύβεται πίσω από τους συνδικαλιστές των ειδικών φρουρών, οι οποίοι εξτομίζουν ένα κάρο ανοησίες στα τηλεοπτικά παράθυρα. Θα εμφανίζεται πουθενά η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να απαντάει για τα επιχειρησιακά ζητήματα, όχι για τα δικαιώματα των εργαζομένων, που είναι ο ρόλος του συνδικαλιστικού φορέα. Γιατί κρύβονται? Ποιος θα απαντήσει για αυτά τα περιστατικά? Κύριε Κεφαλογιάννη, θα σας παρακαλούσα να ανακαλέσετε την εκτίμηση ότι αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη φαινόταν ότι θα συμβεί. Με συγχωρείτε, μένω στη Νέα Σμύρνη. Κάθε άλλο παρά έμοιαζε με καζάνι που βράζει η περιοχή. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Καζάνι που βράζει έγινε με τα προθεσινά γεγονότα. Τι έκανε ο κόσμος, λοιπόν? Εκεί περπατάει, έχει την ήπια αναψυχή του και είχαμε το συμβάν που προκάλεσε τις αλυσιδωτές αυτές αντιδράσεις. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πορείας, ενός συνεχούς, που ξεκίνησε από τις εφόδους στα σινεμά για να μην βλέπουν τα 15χρονα την ταινία, τον Τζόκερ, και πήγε στο ντου, στο σπίτι του κυρίου Ινδαρέ, και τα επεισόδια στο Χαλάνδρη, στην Αγία Παρασκευή, και η Νέα Σμύρνη, και βεβαίως η απόπειρα να υπάρξει κλιμάκωση τεράστια και στη Θεσσαλονίκη προχθές το βράδυ. Και μας εγκαλείτε που είμαστε ταυτισμένοι με την πανεπιστημιακή κοινότητα και ζητήσαμε να μην υπάρχει κλιμάκωση. Μη γελάτε. Κάτι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία. Το καταλαβαίνουν όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Το καταλαβαίνει η πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Δεν επαιρωτώ προσωπικά την δημοκρατικότητά σας, κύριε Κέλλα. Λέω της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αλλά η δημοκρατικότητα όλων μας πρέπει να αποδεικνύεται κάθε μέρα. Και εδώ μέσα και έξω. Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Δεν είναι η καταστολή, λοιπόν, λύση για τα πάντα? Ό,τι και να συμβαίνει, φωνάζουμε την αστυνομία, κάνουμε αστυνομία μεταφορικό, μέσω μαζικής μεταφοράς, αστυνομία, ξέρω εγώ, πανεπιστημίων, αστυνομία για το ένα, αστυνομία για το άλλο. Καμιά λύση θα δούμε σε κανένα πρόβλημα? Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω εάν όντως υπάρχει αυτό το περιβόητο non-paper, το οποίο κυκλοφόρησε και τολμήσανε να αναπαράξουν
δύο τουλάχιστον στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της τηλεοράσης, το οποίο είχε πληροφορίες για τις πολιτικές πεποιθήσεις και τα φρονήματα του ανθρώπου ο οποίος έφαγε το ξύλο στη Νέα Σμύρνη και έγινε το υποκείμενο βιοπραγιών από τα όργανα της τάξης. Αυτό πρέπει να μας το απαντήσετε. Και κάντε το πριν αρχίσει να κυκλοφορεί σε φωτοτυπίες και γίνει fake volan. Γιατί υπάρχουν ευθύνες εδώ πέρα. Είναι προφανές ότι υπάρχει μία τακτική η οποία μπαίνει υπό τον τίτλο «Στρατηγική της έντασης» και την ένταση αυτή την επιλέγετε ακριβώς επειδή έχετε παταγώδης αποτυχία σε όλα τα μέτωπα. Και θα έρθω μετά στο συγκεκριμένο ζήτημα αφού κάνω μερικά σχόλια για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο που φέρνεται είναι η συνέχεια του νόμου 4599 του 19, της δικής μας δηλαδή κυβέρνησης, στην άνοιξη του 19 και βασίζεται στη δουλειά που είχε γίνει τότε. Άρα δεν υπάρχει καμία δική σας καινοτομία. Η μόνη καινοτομία είναι ότι δεν προχωρήσατε στην έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων αφού είχε γίνει όλη η προετοιμασία. Τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας πρέπει να έχουν μια ομοιομορφία βάσει των σχετικών οδηγιών, να καθορίζονται στόχοι μέσω ποσοτικών και ποιοτικών δικτών αποτελέσματος που να μπορούν να συγκρίνουν τη δουλειά που γίνεται σε κάθε Δήμο. Θα πρέπει βεβαίως να προβλεφθούν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας ανακατηγορία Δήμου. Δεν μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία η νησιωτική Δήμη με τους Μητροπολιτικούς Δήμους, η αγροτική Δήμη με τους ημιαστικούς Δήμους. Και βεβαίως να προβλεφθούν ειδικοί δείκτες για το ανάγλυφο και ειδικά για την νησιωτικότητα. Θα έπρεπε επίσης να υπάρχουν κριτήρια on-off, δηλαδή ένας ελάχιστος πύχης για παράδειγμα για τους ρήπους, για την κινητικότητα, για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, για το ποδήλατο, το πράσινο, το δημόσιο χώρο. Αλλά πώς στα αλήθεια μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όταν στο αντίστοιχο μέρος του νομοσχεδίου η λέξη ποδήλατο αναφέρεται μόνο μία φορά, η λέξη περπάτημα καμία, ενώ η λέξη πεζή μετακίνηση είναι μόνο σε παρενθέσεις. Ακόμα μία παράληψη του νομοσχεδίου είναι ο στόχος της μείωσης της ρήπανσης και του θορύβου ως βασικές προβληματικές της σύγχρονη πόλη, οι οποίες και αποτελούν την κατεξοχήν στόχευση των ΣΒΑΚ βάσει του ορισμού των ευρωπαϊκών οδηγιών. Θα πρέπει βεβαίως να έχει ρόλο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς τα ΣΒΑΚ πρέπει να είναι συμβατά με τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοούνται. Θα πρέπει τέλος το νομοσχέδιο να προβλέπει ενάρετος κύκλος ανάδρασης και αλληλεπίδρασης με τη στρατηγική της χώρας για τις μεταφορές. Δεν λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ο προηγούμενος νόμος, αλλά ούτε καν το στρατηγικό σχέδιο για τις υποδομές και τις μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει σαφές πλαίσιο ορόσημων για όλα τα στάδια της εκπόνησης των ΣΒΑΚ. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει επαρχής στελέχωση, κύριε Κεφαλογιάννη, στους ΟΤΑ και εδώ πέρα βλέπουμε ότι υποχρεώνονται οι ΟΤΑ να συστήσουν ομάδες εργασίας για να τα συγκροτήσουν σε ένα έτος από τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ενδεχομένως να εγείρει ερωτηματικά για το εάν θα προλάβουν να εντάξουν προγράμματα στην χρηματοδότηση. Η έκθεση επίσης παρακολούθησης ενδεχομένως θα πρέπει να είναι ετήσια και να συμπίπτει με την κατάθεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, ούτως ώστε να ελέγχεται η πρόοδος ανά έτος. Διότι φανταστείτε μια δημοτική αρχή, μία φορά θα καταθέσει έκθεση παρακολούθησης του ΣΒΑΚ, τη δεύτερη μπορεί και να την αναβάλει για λίγο, γιατί θα έχει μπροστά τις εκλογές, στον κύκλο της θητείας. Ενώ τώρα μία παρατήρηση για τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, τα λεγόμενα ηλεκτρικά πατίνια, νομίζουμε ότι πρέπει να αντιγράψουμε, να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και να υπάρχει υποχρεωτική χρήση του κράνους. Είναι κρίσιμο, υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα με αυτά τα οχήματα και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θεωρούμε προβληματική τη ρύθμιση για την παρουσία ιδιωτών εποπτών στα ΚΤΕΟ, οι οποίοι θα κάνουν τον έλεγχο ακριβώς στην έξοδο του ιδιωτικού ΚΤΕΟ. Και τέλος, είμαστε αντίθετοι στην ισοδυναμία των αδειών οδήγησης τύπου Α1 και Β. Ένα σχόλιο τελικό.
κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς οι εξελίξεις στα μείζωνα ζητήματα στη χώρα έχουν πάρει την τροχιά ενός καθοδικού σπιράλ. Δυστυχώς τα κρούσματα του κορονοϊού όχι μόνο αυξάνονται, αλλά και χθες κάναμε ρεκόρ, δεν είχαμε τη δυνατότητα βεβαίως αυτό να το πολυσυζητήσουμε, διότι υπήρχαν άλλα γεγονότα τα οποία κάλυψαν την επικαιρότητα. Οι 1.200 κλίνες ΜΕΘ υπάρχουν μόνο στις ανακοινώσεις, διότι με τις 480 είμαστε, λέει, στο 95% της δυναμικότητας, ενώ τα νοσοκομεία το ένα μετά το άλλο στην Αθήνα δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τη δυνατότητά τους να καλύψουν τις ανάγκες. Και το οδυνηρό είναι ότι είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν και τον Νοέμβρη. Τον Νοέμβρη, προσέξτε. Τον Νοέμβρη, όταν ξεκινούσε το δεύτερο κύμα και είχατε και τον καιρό να προετοιμαστείτε. Αυτό είναι το οδυνηρό. Διότι στο πρώτο κύμα της πανδημίας δοκιμάστηκαν οι αντοχές του λαού και η πειθαρχία του στα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. Και εκεί συνέβαλε και όλη η αντιπολίτευση. Σας έδωσε πίστοση χρόνου και ο λαός και τα κόμματα. Και δεν την αξιοποιήσατε αυτή την πίστοση χρόνου. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυξάνονται τα κρούσματα, προσέξτε, και στον κορονοϊό. Ξέρετε ποια άλλα κρούσματα αυξάνονται? Τα κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας. Ο συνήγορος του πολίτη λέει ότι έχουμε αύξηση 75%. Πρέπει κάτι να σας λέει αυτό. Κάπως να απαντήσετε. Δεν μπορεί να κρύβεται και από αυτό η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, ένα σχόλιο για την οικονομία και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε τεράστια ύφεση για το 2020 και δεν θα θέλαμε να δούμε τη χώρα μας να μπαίνει ξανά σε μία συζήτηση περί Greek Statistics. Διότι μάθαμε ότι επειδή έπεσε αρκετά το ΑΕΠ το 20 και η ύφεση θα έβγαινε πάρα πολύ μεγάλη, αναθεωρήθηκε εκ των υστέρων το ΑΕΠ του 19. Για να φαίνεται η πτώση μικρότερη. Και υπάρχει και ένα μικρό θαύμα ότι έχουμε κάνει, λέει, ρεκόρ εξαγωγών το 2020, αντίστοιχο με αυτό που είχαμε μόνο το 1996. Όλα αυτά θα κληθούμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Έχετε δυστυχώς για εσάς πάρει έναν πολύ κακό δρόμο. Έχετε διαψεύσει τις προσδοκίες της κοινωνίας, ακόμα και των κομματιών της κοινωνίας, η οποία σας είχε δώσει συνένεση, ακόμα και στη δική σας την κάλπη είχε έρθει. Διαλέγετε τη στρατηγική της έντασης ως απάντηση στις δομικές σας αποτυχίες και θα σας έρθει πάρα πολύ μεγάλος πολιτικός λογαριασμός. Να είστε σίγουροι.